Στα F-35 τα είπα. Δεν περιμένω απαντήσεις. Θα καταθέσω μόνο τις εκθέσεις του Κογκρέσου και την έκθεση της Αμερικανικής κυβέρνησης που λέει ότι τα F-35 έχουν προβλήματα. Πείτε μου ό,τι θέλετε, το λένε οι ίδιοι. Δεν το λέω εγώ. Στα πρακτικά της Βουλής για τη διαθεσιμότητα των F-35 θα τα καταθέσω από το Κογκρέσο. Όχι τι λέω εγώ, το Κογκρέσο τι λέει και η Αμερικανική κυβέρνηση ότι έχουν θέματα τα F-35. Και επειδή ο Ναύαρχος έχει μια δυναμία στην κυρία Μπακογιάννη και επειδή τα παραμύθια που καλλιεργεί η κυβέρνηση εύκολα καταρρύπτονται, διαβάζω τι είπε η κυρία Μπακογιάννη χθες αυτούσιο. Μην περιμένετε δέσμευση της Τουρκίας ότι τα F-16 δεν θα πετάνε πάνω από ελληνικά νησιά. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός υπογράφει να πετάνε F-16 τουρκικά πάνω από τα ελληνικά νησιά χωρίς καμία δέσμευση και το λέει η κυρία Μπακογιάννη. Δεν το λέω εγώ. Αφήστε τα ψέματα. Αφήστε τις μισές αλήθειες. Πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και θα σας σεβαστεί περισσότερο. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Συνεχώς είσαι στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Μαθαίνω πάλι από τον τύπο, το φιλοκυβερνητικό, ότι όσα τόρμη 1 και S-300 θα μεταφερθούν όλα τα ρωσικής κατασκευής οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Ζητώ από τον Πρωθυπουργό να διαψεύσει η κυβέρνηση την είδηση. Δεν είναι δυνατόν να αποστατικοποιείς, να βγάζεις πυρομαχικά ελληνικά. Ήδη το κάνατε με τους Στίγκερ από το Βόλο. Στέλνετε παντού στην Ουκρανία όπλα ελληνικά που τα χρειαζόμαστε. Ο Πρωθυπουργός τα πλήρωσε. Η Νέα Δημοκρατία τα πλήρωσε τα όπλα αυτά. Ο Έλληνας με το αίμα του και την υδρότα του πλήρωσε για να έχουμε πυρομαχικά απέναντι στους εχθρούς. Πώς τώρα τα δίνετε στην Ουκρανία εσείς? Για πείτε μου. Και επειδή πιέζει ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, άλλο ατόπιμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πήγε στον Ταβός Έλληνας Πρωθυπουργός και δήλωσε ότι επειδή επιβάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία, η Ελλάδα αντί να πληρώσει 1 δις στο φυσικό αέριο, πλήρωσε 7. Δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Να καταλάβουν οι πολίτες, η ακριβή ενέργεια που σημαίνει ακρίβεια καυσίμων, ακρίβεια φυσικού αερίου, ακρίβεια ρεύματος, ακρίβεια προϊόντων, οφείλεται σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι αντί για 7 δις που πληρώσαμε, έπρεπε να πληρώσουμε 1 δις. Για να κάνει το χατήρι των Αμερικανών. Για να είναι η Ελλάδα χρήσιμη, ανόητη των Αμερικανικών συμφερόντων. Η Ελλάς δεν είναι ούτε ανόητη, ούτε χρήσιμη ηλίθεια. Είναι μια περήφανη χώρα με ένα περήφανο λαό που έχει τολμήσει να πει πολλές φορές όχι. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι πολύ σοβαρό. Και για να καταλάβετε τι πολιτική κάνετε. Μόνο το 23 είχαμε 7 δις παραπάνω, 7 δις σε ΦΠΑ. Πληρώσαμε 7 δις οι πολίτες παραπάνω σε ΦΠΑ. Δηλαδή πληρώσε κάθε οικογένεια 2.800 ευρώ παραπάνω ΦΠΑ μόνο το 23. Που σημαίνει ότι παίρνει η κυβέρνηση τα 7 δις και μετά δίνει ένα 1,5 δις σε πας. Πάρτε 500, 600, 300, πάρτε τουρίστες να κάνετε τον τουρισμό σας. Αυτά δεν είναι σοβαρή πολιτική. Αυτά είναι δολοφονία μιας χώρας. Είναι δολοφονία της οικονομίας της. Είναι ισοπαίδωση της αξιοπρέπειας και της περηφάνειας ενός ολόκληρου λαού.